σε πλήρη ετοιμότητα για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας από το Ζάγκρο στο Σαράγεβο βρίσκεται το αεροσκάφος C-130 της πολεμικής αεροπορίας. Το C-130 δεν πήγε τελικά σήμερα στο Ζάγκρο. Το πλήρωμα ειδοποιήθηκε εν πτήση ότι στο αεροδρόμιο του Σαράγεβο υπήρχε μεγάλη κίνηση και δεν ήταν δυνατόν να προσγειωθεί γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Το C-130 προβλεπόταν να φτάσει στο Σαράγεβο σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες από το κέντρο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο Ζάγκρεπ, το αεροδρόμιο του Σαράγεβο δεν μπορεί να δεχθεί λόγω τεχνικών δυσκολιών παρά μόνο περιορισμένο αριθμό μεταγωγικών αεροσκαφών. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε και η ανθρωπιστική βοήθεια προωθείται μεν από το Ζάγκρεπ προς το Σαράγεβο, αλλά με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς. Πλήρωμα πάντως και ο αεροσκάφος είναι σε πλήρη ετοιμότητα αφού η αναχώρηση του C-130 για το Ζάγκρεπ και από εκεί για το Σαράγεβο θα γίνει τις αμέσως επόμενες ώρες. Καλή ήταν, αλλά δεν δουλεύει τίποτα σε αεροδρόμιο. Μόνο διάδρομος υπάρχει, ούτε συχνότητες, ούτε ραδιοβοηθήματα. Ήρθαμε με το μάτι που λέμε στην αεροπορία. Ό,τι βλέπαμε, από εκεί ακολουθήσαμε δρόμους. Επιλέξαμε μια διαδρομή να είναι μακριά από εμπόλεμες περιοχές. Και ευτυχώς που ήταν καλός ο καιρός, είδαμε το αεροδρόμιο και προσγειωθήκαμε. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να προσεγγίσεις το Σαράγεβο, εκτός μόνο αν το δεις από μακριά με το μάτι και προσγειωθείς. Οι δυνάμεις του ΟΗΕ ελέγχουν το αεροδρόμιο του Σαράγεβο. Παρ' όλα αυτά, στην πίστα αλλά και στο διάδρομο προσγείωσης βλέπει κανείς διάσπαρτους κάλικες από σφαίρες. Η αποστολή της ανθρωπιστικής βοήθειας από το Ζάγκρεπ στο Σαράγεβο συνεχίζεται, αλλά με σημαντικές δυσκολίες. Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα αεροπλάνα τα οποία προσγειώνονται στο Σαράγεβο, η έλλειψη ραδιοβοηθημάτων. Γεγονός που κάνει τόσο την προσέγγιση όσο και την προσγείωση του Σαράγεβο εξαιρετικά δύσκολες. Παρ' όλα αυτά, η ανθρωπιστική βοήθεια έρχεται στην πόλη αυτή που τόσο την έχει ανάγκη. Από το αεροδρόμιο του Σαράγεβο, Αργύρης Δινόπουλος για την ΕΤΕΝΑ. Σαράγεβο δεν είναι μόνο το αεροδρόμιο. Πόλη έρημη, πόλη φάντασμα, πόλη εφιάλτης. Ακόμα και στο ξενοδοχείο Holiday Inn στο κέντρο του Σαράγεβο, όπου έχουν καταλύσει οι δημοσιογράφοι, η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Πυροβολισμοί από ελεύθερους σκοπευτές κάνουν την κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης εξαιρετικά δύσκολη. Ο ΙΕ ελέγχει μόνο την περιοχή του αεροδρομίου, ενώ οι μάχες συνεχίζονται σε διάφορες περιοχές της πόλης. Κάποια μικρή ανάπαυλα έγινε χθες, όσο διήρκησε η επίσκεψη του Λόρδου Κάρινγκτον. Από χθες όμως τη νύχτα, οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Κατάσταση λοιπόν ανεξέλεγκτη. Και κακά τα ψέματα, ο ΙΕ βρίσκεται μόνο στο αεροδρόμιο και στο κτίριο όπου έχει εγκατασταθεί η ύπατη αρμοστία 3-4 χιλιόμετρα από την περιοχή του αεροδρομίου. Από εκεί και πέρα, το Σαράγεβο στο έλεος των ελεύθερων σκοπευτών, Σέρβων και Μουσουλμάνων. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η οποιαδήποτε εκεχηρία ή ομαλοποίηση της κατάστασης φαίνεται πια να είναι μια υπόθεση εξαιρετικά δύσκολη. Το Σεράγεβο είναι μια πόλη που λειτουργεί μόνο σε ορισμένα σημεία της, στο αεροδρόμιο, στο κτίριο όπου βρίσκεται ο ΙΕ
και στο κτίριο της τοπικής τηλεόρασης. Από εκεί και πέρα το χάος και το δράμα των κατοίκων. Αυτή η τραγωδία που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα τελειώσει. Σε αυτό το σημείο έγινε η ομαδική δολοφονία άμαχων και ανυποψίας των πολιτών την ώρα που περίμεναν για να ψωνίσουν. Είναι στο κέντρο του Σαράγεβο. Σήμερα οι περαστικοί υπογράφουν σε ένα βιβλίο συλληπιτηρίων. Μετράμε τις σελίδες και τις υπογραφές. Χιλιάδες. Και βλέπουμε υπογραφές και μουσουλμάνων και Σέρβων. Δεν θέλω να ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Φταίνε όλοι. Ούτε σχολείο μπορούσαμε να πάμε, ούτε τίποτα. Εδώ σκοτώθηκε μια φίλη μου και η μητέρα της. Έχει μείνει τώρα μόνος ο μικρός αδερφός της, γιατί ο πατέρας είναι και αυτός στον πόλεμο. Η κίνηση στους δρόμους της πόλης είναι αραιή και μόνο από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι. Είναι φανερό ότι ο κόσμος προσπαθεί να συμβιώσει με αυτή την κατάσταση, να ζήσει όσο γίνεται πιο κανονικά. Δεν είναι όμως εύκολο. Σε κάθε σημείο του Σαράγεβο ακούγονται οι πυροβολισμοί των ελεύθερων σκοπευτών. Η κατάσταση παραμένει εκτός ελέγχου. Το περίεργο είναι ότι δεν είναι και πολλοί αυτοί εδώ, στο Σαράγεβο, που συζητάνε το ενδεχόμενο της στρατιωτικής επέμβασης. Ποιος θα τολμήσει, λένε, να στείλει τακτικό στρατό σε μια περιοχή όπου διεξάγεται πόλεμος βρώμικος χωρίς κανόνες? Παρά την ανθρωπιστική βοήθεια, η κατάσταση στο Σαράγεβο παραμένει τραγική. Τις τελευταίες μέρες η έλλειψη νερού δημιουργεί κινδύνους επιδημιών. Αλλά και οι ελλείψεις σε τρόφιμα είναι μεγάλες. Κεντρική αγορά του Σαράγεβο. Οι πάγκοι είναι άδειοι, τα τρόφιμα ελάχιστα. Παρά την ανθρωπιστική βοήθεια του ΟΗΕ, οι ελλείψεις σε είδη πρώτης ανάγκης εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και πάνω απ' όλα η αγωνία στα πρόσωπα των κατοίκων. Η αγωνία για το τι θα γίνει αύριο. Δεν μας έχει απομείνει τίποτα. Βλέπετε και οι πάγκοι είναι άδειοι. Είμαστε απελπισμένοι. Ο πατέρας μου σκοτώθηκε. Ήταν στην άλλη πλευρά και είχαμε χάσει κάθε επικοινωνία μαζί του για ένα μήνα. Μετά έμαθα ότι χτυπήθηκε από όλμο. Τον έθαψαν κάτι φίλοι. Ο κόσμος έχει κουραστεί, έχει εξαντληθεί. Δεν σκέφτεται τίποτα άλλο παρά μόνο πώς θα τελειώσει ο πόλεμος. Όμως νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. Δεν υπάρχουν τρόφιμα, έχουμε καταστραφεί. Και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Η πόλη κομμένει στα δύο. Μάχες Σέρβων και Μουσουλμάνων συνεχίζονται σπίτι με σπίτι. Χιλιάδες άνθρωποι στο Σαράγεβο έχουν χάσει κάθε επικοινωνία με συγγενείς και φίλους που βρίσκονται στις περιοχές εκείνες που ελέγχονται από Σέρβους. Ζουν κάθε ημέρα και νύχτα ανάμεσα στην τρέλα και στην πραγματικότητα. Δωμάτιο με θέα στην πόλη του Σαράγεβο. Ξενοδοχείο Holiday Inn. Το μοναδικό άλλωστε που λειτουργεί στην πρωτεύουσα της Βοσνίας. Δωμάτιο 633. Βλέπετε σε τι κατάσταση είναι ύστερα από τα χτυπήματα του πυροβολικού. Ευτυχώς τη νύχτα που το δωμάτιο 633 και άλλα της ίδιας πτέρυγας του ξενοδοχείου χτυπήθηκαν, ευτυχώς τη νύχτα εκείνη δεν υπήρχαν μέσα πελάτες. Τραγική είναι η κατάσταση σε πόλεις και χωριά της Βοσνίας που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το Σαράγεβο και όπου οι συγκρούσεις διεξάγονται με ιδιαίτερη σφοδρότητα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη μουσουλμανική πόλη Γκοράτζα, που πολιορκείται εδώ και τρεις μήνες από τους Σέρβους, οι κάτοικοι λιμοκτονούν στα καταφύγια. Στο Σαράγεβο, παρά την παρουσία του ΟΗΕ, συγκρούσεις συνεχίζονται στις συνοικίες γύρω από το αεροδρόμιο. Η ανθρωπιστική βοήθεια εξακολουθεί να φτάνει μέσω της αερογέφυρας Ζάγκρεπ-Σαράγεβο. Αλλά η πρόθεσή της από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών σε εμπόλεμες ζώνες είναι εξαιρετικά δύσκολη. Εδώ και δύο μέρες αναβάλλεται συνεχώς για λόγους ασφαλείας η αποστολή φαρμάκων και τροφίμων στην Ντομπρίνια, επιχείρηση πάντως προγραμματισμένη για αύριο. Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι αναγκαία η διάνοιξη οδικών αρτηριών ώστε να πηγαίνει η ανθρωπιστική βοήθεια σε αυτούς που την έχουν ανάγκη και κυρίως των δρόμων από το Σαράγεβο προς τα λιμάνια της Αδριατικής. Η κυβέρνηση της Βοσνίας ισχυρίζεται ότι μόνο η στρατιωτική επέμβαση μπορεί να τερματίσει τον εμφύλιο πόλεμο και να διώξει τις σερβικές δυνάμεις από τα εδάφη της χώρας. Ο ναυτικός αποκλεισμός πάντως αναγκάζει εκ των πραγμάτων τους Σέρβους να επισπεύσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις για να δημιουργήσουν το εδαφικό εκείνο status quo που θέλουν πριν από οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση, αν βέβαια αυτή τελικώς υπάρξει. Θα μπορούν στη συνέχεια οι Σέρβοι να διαπραγματευτούν την ειρήνη έχοντας καταλάβει τα εδάφη που επιθυμούν όπως έκαναν και στην περίπτωση της Κροατίας.
Μέχρι στιγμής πάντως οι σερβικές δυνάμεις κυριαρχούν στρατιωτικά στη Βοσνία, έχοντας πετύχει πολλούς από τους στρατιωτικούς τους στόχους. Οι μουσουλμάνοι φοβούνται μοίρασμα της χώρας ανάμεσα σε Σέρβους και Κροάτες, μετά μάλιστα την κήρυξη της αυτονομίας του τμήματος εκείνου της Βοσνίας που συνορεύει με την Κροατία. Στο Σαράγεβο η χθεσινή νύχτα ήταν ήρεμη, αλλά στην διάρκεια της ημέρας συνεχιζόταν οι πυροβολισμοί από ελεύθερους σκόπευτές και οι σποραδικές βολές όλμων και πυροβολικού. Πράγμα που όχι μόνο κάνει επικίνδυνη την κυκλοφορία στην πόλη, αλλά δημιουργεί και σοβαρότατα προβλήματα στην διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας από τις δυνάμεις του ΟΗΕ. Η ενέργεια των Κροατών να κηρύξουν την ανεξαρτησία του τμήματος εκείνου της Βοσνίας που κατοικείται από Κροάτες και έχει πρωτεύουσα το Μόσταρ προκάλεσε εδώ και δύο μέρες σοβαρότατες ανησυχίες στην κυβέρνηση του Αλία Ιζεμπέκοβιτς. Γίνεται πια λόγος για μοίρασμα της Βοσνίας ανάμεσα σε Σέρβους και Κροάτες, πράγμα που σημαίνει ότι οι μουσουλμάνοι μπαίνουν αμέσως στο περιθώριο. Και είναι ακριβώς οι μουσουλμάνοι που επιδιώκουν τώρα την στρατιωτική επέμβαση των ξένων δυνάμεων ώστε να μην καταρρεύσει το πρώτο μουσουλμανικό κράτος στην Ευρώπη. Σφοδρές συγκρούσεις χθες το απόγευμα στο Σαράγεβο για μια περίπου ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, σερβικά τεθωρακισμένα έκαναν την εμφάνισή τους στις συνοικίες της πόλης που ελέγχονται από τους Σέρβους. Στάσιμη λοιπόν η κατάσταση στο Σαράγεβο. Ανθρωπιστική βοήθεια έρχεται, αλλά δεν είναι αρκετή. Οι Σέρβοι δεν συγκατατίθενται στο άνοιγμα του αυτοκινητοδρόμου Split Σαράγεβο για αποξηράς άφιξη τροφίμων και φαρμάκων. Οι κάτοικοι του Σαράγεβο, παρά την ανθρωπιστική βοήθεια, εξακολουθούν να βρίσκονται σε τραγική κατάσταση. Το ερώτημα είναι αν Ευρωπαίοι και Ηνωμένες Πολιτείες θα αποφασίσουν μια επέμβαση που εκτός όλων των άλλων θα έχει σαν στόχο και την διατήρηση της ανεξαρτησίας της Βοσνίας, που θυμίζουμε και πάλι ότι είναι το πρώτο μουσουλμανικό κράτος στην γυραιά Ήπειρο. Εμείς όμως που βρισκόμαστε εδώ, στο κέντρο του Σαράγεβο, στη καρδιά του Σαράγεβο, αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν να εκπονηθεί ένα στρατηγικό σχέδιο στρατιωτικής επέμβασης σε μια πόλη όπου η κατάσταση έχει ξεφύγει πια από κάθε έλεγχο, σε μια πόλη όπου κανείς δεν ξέρει πού είναι ο φίλος και πού είναι ο εχθρός. Αργύρης Δινόπουλος από το κέντρο του Σεράγεβο για την ΕΤΕΝΑ. Απόφαση για στρατιωτική επέμβαση τύπου καταιγίδα της ερήμου ήθελε η κυβέρνηση της Βοσνίας από τη συνδιάσκεψη του Ελσίνκη. Είχε μάλιστα βρεθεί και ο όρος «καταιγίδα της Αδριατικής». Ο ναυτικός αποκλεισμός και η αεροπορική υποστήριξη που τελικά αποφασίστηκαν δεν κάνουν αυτό που οι μουσουλμάνοι επιθυμούν. Δεν διώχνουν δηλαδή τις σερβικές στρατιωτικές δυνάμεις από το έδαφος της Βοσνίας. Ισχυροποιείται όμως η θέση του ΟΗΕ. Δυτικές ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις υποστηρίζουν τώρα την μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας που πραγματοποιείται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Στόχος παραμένει η μεταφορά τροφίμων και φαρμάκων και όχι η εμπλοκή στην εμφύλια διαμάχη. Με την παρουσία του ΟΗΕ παγιώνεται ανάμεσα στις αντιμαχόμενες παρατάξεις το εδαφικό status quo που έχει ήδη διαμορφωθεί. Κάτι που στρατηγικά ευνοεί τους Σέρβους, αφού κυριαρχούν στρατιωτικά και έχουν ήδη πάρει πολλά από τα τμήματα του Σαράγεβο που είχαν θέσει σαν στόχο. Από την άλλη μεριά, οι Κροάτες έχουν κηρύξει την αυτονομία του τμήματος εκείνου της νοτιοδυτικής Βοσνίας που συνορεύει με την Κροατία. Έτσι, οι μουσουλμάνοι φοβούνται πια μοίρασμα της Βοσνίας ανάμεσα σε Σέρβους και Κροάτες. Κάτι που τους βάζει στο περιθώριο και απειλεί την ίδια την υπόσταση του κράτους της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Η αναγνώριση από την ΕΟΚ δεν αρκεί για την διατήρηση της οντότητας και της ανεξαρτησίας μιας χώρας που αποτελείται από ένα πληθυσμιακό συνοθήλευμα. Παρά την ανθρωπιστική βοήθεια που φτάνει με κανονικούς ρυθμούς, τραγική παραμένει η κατάσταση στο Σαράγεβο. Δεν έχουμε πια τίποτα. Αυτός ο πόλεμος ερήμωσε την χώρα. Ζούσαμε για 5 αιώνες μαζί, Σέρβοι, Κροάτες, Μουσουλμάνοι. Τώρα κατάφεραν και μας έκαναν να μισούμε ο ένας τον άλλον. Σκέπτομαι πού και πώς θα μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά εδώ στη Βοσνία. Κι όμως, στο Σαράγεβο καταφθάνουν ακόμα πρόσφυγες από άλλα μέρη της Βοσνίας. Εδώ τουλάχιστον υπάρχει τώρα ο ΟΗΕ. Σ' άλλα σημεία της χώρας, η επιβίωση είναι απλώς αδύνατη. Στο Σαράγεβο αναρωτιούνται πόσο θα κρατήσει αυτή η σχετική ηρεμία που επικρατεί τις τελευταίες μέρες. Κανείς δεν τολμάει να είναι αισιόδοξος. Αυτό ίσως που έχει περισσότερη σημασία είναι πως η σημερινή ημέρα ήταν σχετικά καλύτερη από τη χτεσινή.
Το ερώτημα είναι αν οι αποφάσεις του Ελσίνκη αφήνουν ελπίδες για μια κάποια λύση στην τραγωδία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Η ανθρωπιστική βοήθεια που εξασφαλίζουν η ναυτική και αεροπορική παρουσία είναι ένα βήμα. Αλλά τουλάχιστον εδώ στο Σαράγεβο όλα δείχνουν ότι είμαστε μακριά ακόμα από το τέλος του εμφυλίου. Τελική επίθεση για την κατάκτηση της πόλης Γκοράτζα, 70 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Σαράγεβο, έχουν εξαπολύσει οι σερβικές δυνάμεις, σύμφωνα με πληροφορίες που φτάνουν εδώ στην πρωτεύουσα της Βοσνίας. Η Γκοράτζα είναι το τελευταίο μουσουλμανικό σημείο αντίστασης στην περιοχή, ενώ στο Σαράγεβο μιλάν ήδη για ένα νέο Βούκοβαρ. Ο ναυτικός αποκλεισμός αλλά και οι πρόσφατες δηλώσεις Πάνιτς για ειρήνευση αναγκάζουν τους Σέρβους σε μια τελική επίθεση για να κατακτήσουν όλα τα εδάφη που θέλουν πριν αρχίσουν οι οποιασδήποτε ειρηνευτικές συνομιλίες. Τουλάχιστον 8 νεκροί χθες στο Σαράγεβο από σφαίρες ελεύθερων σκοπευτών. Παρ' όλα αυτά, η χθεσινή νύχτα ήταν ήρεμη. Μόνο η στρατιωτική επέμβαση μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο στη Βοσνία, δήλωσε χθες ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Τσετίν που επισκέφθηκε το Σαράγεβο. Σήμερα η αποστολή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναμένεται να πάει στην Ντομπρίνια, περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο, για να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους που παραμένουν αποκλεισμένοι για πολλές εβδομάδες. Ντομπρίνια, περιοχή του Σαράγεβο, μόλις ένα χιλιόμετρο από το αεροδρόμιο. Σήμερα το μεσημέρι, για πρώτη φορά, οι δυνάμεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μπαίνουν στην Ντομπρίνια, ύστερα από τρεις μήνες πολιορκίας της πόλης. 8 τεθωρακισμένα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και 12 καμιόνια φορτωμένα με 100 τόνους φάρμακα. Οι κάτοικοι στα παράθυρα και στους δρόμους υποδέχονται τους άνδρες του ΟΗΕ σαν απελευθερωτές. Οι δημοσιογράφοι, καμιά 25αριά από όλο τον κόσμο, κοιτάμε με την καρδιά σφιγμένη. Είναι δυνατόν αυτά τα παιδιά να έζησαν στα καταφύγια χωρίς τροφή, χωρίς νερό, χωρίς φάρμακα για τρεις μήνες? 45.000 κάτοικοι στην Ντομπρίνια. Και η λειτουργία σήμερα Κυριακή σε πρόχειρη εκκλησία στην ρεσεψιόν ενός ξενοδοχείου, μαζί με τους καθολικούς και οι μουσουλμάνοι. Όλοι μαζί να προσευχηθούμε σε έναν κοινό Θεό για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, μας λένε. Τρεις μήνες πολιορκίας, 70 νεκροί και 150 περίπου τραυματίες, στην συντριπτική τους πλειοψηφία άμαχοι. Παρά την τρίμηνη πολιορκία πάντως και την πείνα, οι κάτοικοι δεν τρέχουν στα δέματα με τα τρόφιμα. Αυτό που θέλουν πάνω απ' όλα είναι να σφίξουν χέρια, να μιλήσουν, να αγκαλιάσουν ανθρώπους από τον έξω κόσμο. Για να μπουν οι δυνάμεις του ΟΗΕ στην Ντομπρίνια χρειάστηκαν διαπραγματεύσεις πολλών ημερών. Επιτεύχθηκε μια εκεχηρία τριών ωρών για την διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Στόχος του ΟΗΕ, η επίσκεψη από εδώ και μπρος στην Ντομπρίνια κάθε 5 μέρες για την διανομή τροφίμων. Μέχρι τώρα οι κάτοικοι έτρωγαν ακόμα και χόρτα ή λουλούδια από τους κήπους για να επιβιώσουν. Η Ντομπρίνια θα παίζει απόψε σε εκατομμύρια τηλεοπτικές οθόνες σε όλο τον κόσμο. Τώρα όμως που εσείς βλέπετε αυτές τις εικόνες, οι άνθρωποι στην Ντομπρίνια είναι ξανά στα καταφύγια. Η εκεχηρία τελείωσε και ο βομβαρδισμός μπορεί να αρχίσει από στιγμή σε στιγμή. Και οι κάτοικοι της Ντομπρίνια, οι κάτοικοι της πολύπαθης αυτής χώρας που λέγεται πρώην Ιουκοσλαβία, χρειάζονται κάτι παραπάνω από τη συμπάθεια όλων εμάς που τους βλέπουμε τώρα στις τηλεοράσεις μας. Αργύρης Ντινόπουλος από το Σαράγεβο για την ΕΤΕΝΑ.